Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για το πώς να προετοιμαστείτε καλύτερα για μια συνέντευξη, για εργασία ή για εισαγωγή σε μεταπτυχιακές σπουδές. Πρώτον, κάντε εξάσκηση με ερωτήσεις που πιστεύετε ότι θα σας κάνουν οι εξεταστές, σαν συζήτηση μεταξύ εσάς και φίλων σας. Επίσης, αν βρείτε κάποιο πρόγραμμα για προσωμείωση συνέντευξη, καλό θα ήταν να συμμετέχετε σε αυτό. Δεύτερον, προετοιμαστείτε σε σχέση με τι δεξιότητε και γνώσει που χρειάζονται για τη θέση εργασία ή μεταπτυχιακού. Για παράδειγμα, αν θέλετε να κάνετε μεταπτυχιακό στι διεθνεί σχέσει, εκτό από του καλού βαθμού που πρέπει να έχετε στα σχετικά προπτυχιακά μαθήματα, μπορείτε να έχετε κάνει κάποιο summer school για να πάρετε περισσότερε γνώσει και να δείξετε με αυτόν τον τρόπο ότι ενδιαφέρεστε πολύ για αυτό το κλάδο. Τρίτον, πρέπει στη συνέντευξη να πάτε στην ώρα σα. Όταν λέω στην ώρα σα, ενώ όχι στο τσακ, δηλαδή 8.30 είναι η συνέντευξη, 8.30 πηγαίνετε, ενώ περίπου ένα τέταρτο πριν, για να είστε σίγουροι ότι θα είστε στην ώρα σα. Με το να καθυστερήσετε μπορεί να φανεί σαν να μην ενδιαφέρεστε αρκετά ή ότι δεν είστε αρκετά οργανωμένοι. Τέταρτον, μην ξεχάσετε ότι δεν πρέπει να σα επιλέξουν μόνο αυτοί, αλλά και εσεί αυτού. Γι' αυτό κάντε ερωτήσει για τι προοπτικέ εργασία ή του μεταπτυχιακού, ώστε να καταλάβετε αν σα ταιριάζει. Πέμπτον, το κριτήριο που πιστεύω ότι πρέπει να είναι πρώτο το πώ θα κρίνετε την εργασία ή με το δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι τα χρήματα, αλλά το καλό εργασιακό περιβάλλον εργασία ή εκμάθηση όσον αφορά τα μεταπτυχιακά. Επίσης, ένα καλό μεταπτυχιακό δεν σημαίνει ότι είναι ένα ακριβό μεταπτυχιακό. Γι' αυτό κοιτάξτε αν οι υψηλότερες τιμές προσφέρουν όντως κάτι παραπάνω. Έχτον, εκτός από το ενδιαφέρον σας και τα καλά σας χαρακτηριστικά, μην δείξετε απελπισμένοι και θα έλεγα μην είστε, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες. Έβδομον, φορέστε ρούχα που ταιριάζουν την περίσταση, ίσως κουστούμι ή κάτι πιο επίσημο από καθημερινά ρούχα. Αυτές είναι οι συμβουλές μου. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να σα κατακλείσει το άγχο. Σκεφτείτε ότι είστε δύο μέρη που θα κάνουν μια συζήτηση και σίγουρα και οι απορρίψει μα βοηθούν να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να προχωρήσουμε με περισσότερε γνώσει στην επόμενη συνέντευξη. Ευχαριστώ που δείτε αυτό το βίντεο. Αν σα άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Ήθελα να σα ρωτήσω αν θα σα ενδιαφέρει να δείτε βίντεο τι applications, δηλαδή εφαρμογέ, έχω στο κινητό μου. Να είστε καλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.